coming. We're a bit late. Παρακαλώ. Okay. Συγγνώμη. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα σας και πάλι. Το όνομά μου είναι Γιάννης Κουτσομίτης. Είμαι αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων και γράφω και στην εφημερίδα Φιλελεύθερος για ζητήματα που αφορούν την Ευρωζώνη και ευρύτερα τα ευρωασιατικά θέματα. Έχουμε εδώ και πολλά 2-3 χρόνια μια πολύ σοβαρή συζήτηση στην Ευρώπη για το τι πρέπει να κάνουμε για να την δυναμώσουμε. Γιατί τα τελευταία χρόνια με τις δύο πολύ σοβαρές κρίσεις που προέκυψαν, η μία η χρηματοοικονομική, η δημοσιονομική και η άλλη η μεταναστευτική, έδειξε ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά σημεία κενά στο θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ευρώπη για το και τα πώς μπορεί πλέον να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπίσει στο μέλλον παρόμοιες, ανάλογες ή διαφορετικές, μεγαλύτερες ή μικρότερες κρίσεις. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι η μείωση της νομιμοποίησης της ευρωπαϊκής ιδέας σε πολύ μεγάλο μέρος των Ευρωπαίων πολιτών. Πάρα πολύ μεγάλο μέρος από τους πολίτες στην Ευρώπη δεν πιστεύουν στο όραμα των Ευρωπαίων πατεράδων. Αυτό που είχαν από την Ρώμη και μετά έχει ουσιαστικά θολώσει. Και υπάρχει μια πολύ σοβαρή, πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει μια σοβαρή ανάγκη αυτό το όραμα να επικαιροποιηθεί, να ενδυναμωθεί και να αποτελέσει ένα καινούριο κίνητρο για την ένα ευρωπαϊκό όραμα που θα έχει μέσα συντοχή, παραγωγικότητα, ανάπτυξη και αντιμετώπιση των πολύ σημαντικών προκλήσεων του 21ου αιώνα, που είναι η ψηφιακή επανάσταση, που είναι τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της μετανάστευσης και της άμυνας και πολλά άλλα ακόμη που μπορούμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, για όλα αυτά τα θέματα, για να μην μονοπωλώ τη συζήτηση, έχουμε ένα καταπληκτικό πάνελ, θα έλεγα, ανθρώπων που γνωρίζουν όσο ελάχιστοι στην Ευρώπη αυτά τα ζητήματα, που μάχονται δυναμικοί με τα άρθρα τους, με τη δημόσια παρουσία τους. Και να ξεκινήσω από τον Ευρωβουλευτή και Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Δημήτρη Παπαδημούλη. Γεια σας κύριε Παπαδημούλη, καλώς ήρθατε. Τον πολύ γνωστό μας και φίλο Μαργαρίτη Σκηνά, ο οποίος εκπροσωπεί με δυναμισμό και παρησία τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε μεσημέρι στη μία η ώρα στις Βρυξέλλες, απέναντι στις αντιφάγες ερωτήσεις των Ευρωπαίων και όχι μόνο δημοσιογράφων. Καλώς ήρθατε κύριε Σκηνά. Και last but not least, και φίλος μας, φιλέλληνας, γνώστης πάρα πολύ καλά και της Ελλάδας και των ευρωπαϊκών θεμάτων, ο Kevin Featherstone. Καλώς ήρθατε, Kevin. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον κύριο Παπαδημούλη. Κύριε Παπαδημούλη, έχετε μιλάτε πολύ συχνά για την ανάγκη να σηματοδοτηθεί το ευρωπαϊκό όραμα με κάτι καινούριο. Και μιλάτε και για ένα προοδευτικό, μια προοδευτική συμμαχία που θα αντιμετωπίσει και τις προκλήσεις της λιτότητας, τις προκλήσεις της μετανάστευσης και, και της ανόδου των ανελεύθερων και ακροδεξιών σχημάτων στην Ευρώπη. Πώς μπορεί αυτό να γίνει στα πλαίσια των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν στις ηγεσίες των ευρωπαϊκών χωρών και με το μάτι μας προς την σύνοδο, την άτυπη σύνοδο κορυφής στο Σύμπιου την 9η Μαΐου του σε λίγους μήνες. Κύριε Κουτσομίτη, νομίζω ότι δουλεύει τώρα. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ και για τα ερωτήματα και κυρίως για την εισαγωγή τη σύντομη που κάνατε, γιατί μου δίνει δυνατότητα
να μην εξηγήσω απλώς το γιατί συμβαίνουν αυτά που περιγράψατε, αλλά επειδή πριν υπάρξω ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δούλεψα 25 χρόνια ως μηχανικός, έχω μάθει ότι ένα και να διατυπώνεις και να αναλύσεις ένα πρόβλημα, κυρίως πρέπει να αναζητάς λύσεις. Τι λοιπόν δέον γενέστε. Πρώτα απ' όλα, η ένωση αυτή είναι μη ελκυστική, διότι δεν υλοποιεί αυτά που έχει υποσχεθεί στους πολίτες τους. Τους υποσχέθηκε, αν δείτε τις συνθήκες, σύγκληση και έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Τους υποσχέθηκε ισχυρές πολιτικές συνοχής και αυτές αποδυναμώνονται. Τους υποσχέθηκε μία διαρκώς διευρυνόμενη πολιτική ενοποίηση και αυτή έχει φρακάρει. Τους υποσχέθηκε ευρωπαϊκή λύση στο προσφυγικό και στις πολιτικές ασύλου και είναι το μόνο πράγμα που δεν βλέπουμε. Και τους υποσχέθηκε ότι όλοι μαζί μπορούμε περισσότερο και αντί γι' αυτό βλέπουμε διαιρέσεις. Τι προσπαθεί να κάνει αυτή η προοδευτική συμμαχία για την οποία εργάζομαι πολύ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γι' αυτό εισπράττω και μεγάλες κατηγορίες στην Αθήνα. Ορισμένοι θεωρούν ότι έχω κάνει μάγια στον Σούλτς παλιά και τον έκανα πολύ φίλο ΣΥΡΙΖΑ ή μετά στον Πιτέλα και όταν έφυγε ο Πιτέλα και έγινε γυρασουσιαστής στην Ιταλία λέγανε ούφε επιτέλους έφυγε ο Πιτέλα και τώρα ήρθε ο Μπούρμαν και αυτός είναι λέει ακόμη χειρότερος, τόσο κακός που τη Δευτέρα που οργανώνει η Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών μια μεγάλη σύνοδο στην Αθήνα θα είναι παρόντες όλοι οι άλλοι πλην του Πασόκ Παύλα Κινάλ που ανήκει σε αυτή την οικογένεια και αποφάσισε να σνομπάρει την ομιλία του αρχηγού τους. Λοιπόν, τι δέον γενέστε, τι θα μπορούσε να γίνει και προς το Συμπείο και κυρίως μετά το Συμπείο. Πρώτα απ' όλα να επιχειρήσουμε κάποια βήματα για να προχωρήσει αυτή η ατελής ενοποίηση. Παραδείγματος χάρη, στο προσφυγικό που το αναφέρατε και το οποίο γεννά μια ανασφάλεια την οποία εμπορεύονται κάποιοι και ανεβαίνουν οι ακροδεξοί λαϊκιστές. Χρησιμοποιούν τις ανισότητες σύν την ανασφάλεια σαν το λίπασμα. Αυτό που θα μπορούσε να γίνει είναι να προχωρήσει επιτέλους στο Συμβούλιο αυτό που είναι μπλοκαρισμένο εκεί με ευθύνη του Συμβουλίου και είναι το πακέτο των 7 προτάσεων της Κομισιόν όπως έχουν παρουσιαστεί για μια ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου και όπως έχουν τροποποιηθεί και βελτιωθεί από το Κοινοβούλιο με μεγάλες πλειοψηφίες. Στο Ευρωκοινοβούλιο, πλειοψηφίες με τις οποίες εγκρίναμε το πακέτο της Κομισιόν με κάποιες αλλαγές είναι πάνω από 70%. Ένα άλλο πράγμα που πρέπει να προχωρήσει και είναι επίγον να προχωρήσει είναι η ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης. Χωρίς τον τρίτο πυλώνα που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείσης Καταθέσεων, το EDIS, δεν υπάρχει τραπεζική ενοποίηση και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την επερχόμενη κρίση, γιατί η κρίση κάνει κύκλους. Ο ηθικός κίνδυνος, ο λεγόμενος, το ρίσκο έχει μειωθεί πολύ, αλλά η αμοιβαιοποίηση δεν έχει κάνει ένα βήμα. Και έχουμε την Κομισιόν, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόμη και τον Ντάισελμπλουμ, χθες φανατικό υποστηριχτή εδώ στους δελφούς του EDIS. Το Κοινοβούλιο στην πλειοψηφία του να το θέλει και στο Συμβούλιο κάποιες χώρες, ονομάζω δύο συγκεκριμένες, η κυβέρνηση της Γερμανίας και της Ολλανδίας, να έχουν ουσιαστικά μπλοκάρει τα πράγματα. Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει? Κάποια βήματα φορολογικής εναρμόνισης που θα μπορούσαν να περιορίσουν αυτή την κραυγαλαία φοροδιαφυγή των γιγάντων του διαδικτύου πριν από όλα. Δηλαδή αυτό που έκανε η Vestager ως Επίτροπος Ανταγωνισμού, να γίνει συστηματική ευρωπαϊκή πολιτική με υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών, με το να έχουμε ένα ευρωπαϊκό FBI. Είναι τρελό, άδικο, παρανοϊκό ένας γίγοντας του διαδικτύου, η Apple, η Google, να μην πληρώνει φόρους, ενώ ένας μισθωτός συνταξιούχος, μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας, να πληρώνει δεκάδες φορές περισσότερους. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερα βήματα ενοποίησης και επίσης βήματα ενίσχυσης της δημοκρατικής λογοδοσίας. Θεωρώ παράλογο το Eurogroup να συνεδριάζει πίσω από κλειστές πόρτες και να μην έχει καμία υποχρέωση να λογοδοτεί όχι απλώς τα εθνικά κοινοβούλια, που σπανίως συμβαίνει, οι Υπουργοί Οικονομικών να τους εξηγούν και να λογοδοτούν τι κάνουν στα εθνικά τους κοινοβούλια, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα χρειαζόμαστε και τέτοια βήματα. Για να το κάνουμε αυτό, για να ολοκληρώσω και να είμαστε πυκνοί,
Νομίζω ότι χρειαζόμαστε, για μένα, τα θέματα τα κοινωνικά, κλιματική αλλαγή, να μην μείνει το Γκέτεμπορκ μια σκέτη ατζέντα, μια στροφή από την λιτότητα δόγματος Σόιμπλε σε περισσότερο αναπτυξιακό μείγμα πολιτικής. Εκεί χρειάζεται μια προοδευτική συμμαχία. Αλλά υπάρχουν και μερικά θέματα που, κατά τη γνώμη μου, η συμμαχία πρέπει να γίνει ακόμη ευρύτερη. Όταν μιλάμε για θέματα δημοκρατίας, στοιχειώδους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χοντρές παραβιάσεις των ευρωπαϊκών συνθήκων, σαν και αυτές που συμβαίνουν από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας ή την κυβέρνηση της Πολωνίας, εκεί χρειάζεται ένα ευρύτατο, δημοκρατικό, αντιφασιστικό, φιλοευρωπαϊκό μέτωπο. Και με αυτή την κατεύθυνση κινούμε. Ιστερόγραφο, έχει μεγάλη σημασία να εγκριθεί επιτέλους ο νέος πολιετής προϋπολογισμός της Ένωσης. Επειδή ο χρόνος είναι χρήμα, όσο προχωράει η καθυστέρηση, τόσο θα υφίσταται ζημιά η ευρωπαϊκή οικονομία και ο προγραμματισμός όλων των κρατών μελών, που οφείλουν να ξέρουν πόσα τους αντιστοιχούν για να προγραμματίσουν και να οριμάσουν αντίστοιχα έργα και δράσεις. Ευχαριστώ. Δείξατε αρκετά ζητήματα, τα οποία θα επανέλθουμε σίγουρα μετά, γιατί έχουν και πολλές πολιτικές διαστάσεις. Να πάω τώρα στο φίλτα τον κύριο Σκηνά. Πριν από 1,5 χρόνο, ο πρόεδρος κύριος Γιούνκερ, στο State of the Union, ανακοίνωσε ένα, θα έλεγα, πάρα πολύ σαφές πλαίσιο, εντός του οποίου μπορούν να κινηθούν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες για το πώς μπορεί να ενοποιηθεί ή να προχωρήσει με διάφορα σενάρια, 5 σενάρια, να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τότε, βέβαια, η συζήτηση έχει ενδυναμωθεί, άλλα σημεία έχουν προχωρήσει, άλλα λιγότερο. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή, 2 μήνες είμαστε πριν από το Σιμπίου, πώς είναι αυτό η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τις αντιδράσεις που υπάρχουν από διάφορες κυβερνήσεις? Ναι, ίσως πριν πάμε στο Σύμπιο, να ρίξω και μια ματιά λίγο προς τα πίσω. Στα 30 χρόνια περίπου που ασχολούμαι με τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, μια γνωστή παθογένεια της συζήτησης για την Ευρώπη είναι ότι πάντα μπαίνουμε σε ένα μανιχαϊσμό. Ότι είναι ή κάτι είναι ή εντελώς καλό ή εντελώς κακό, ή έτσι ή αλλιώς. Αν κοιτάξουμε λίγο πίσω και κάνουμε λίγο ένα απολογισμό αυτών των τελευταίων. Καλά, αν κάνουμε απολογισμό της τελευταίας 60ετίας, ας πούμε, δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα δικαιώθηκε από την ιστορία. Αλλά αν κάνουμε μια αναδρομή 5ετίας από την αρχή της Επιτροπής Γιούνκερ, επίσης πιστεύω ότι πολλά από αυτά που ο φίλος ο Δημήτρης ο Παπαδημούλης παρουσίασε ως ζητούμενα, εν πολλής είναι μπροστά μας, έτσι. Δηλαδή, το γεγονός ότι τα τελευταία 5 χρόνια προσθέσαμε αυτό το τρίτο πνευμόνι στο οικονομικό μείγμα της Ένωσης, στο επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ, που έφερε 400 δισεκατομμύρια επενδύσεις στην πραγματική οικονομία πέρα από τους πόρους των διαθρωτικών ταμείων και συμπλήρωσε το, ας το πούμε, μπαροσικό παρελθόν που είχε μόνο δημοσιονομική προσαρμογή και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα έχουμε έναν βραχείο επενδυτικό καινούριο στη νέα οικονομία επικεντρωμένο, ο οποίος θα μείνει και για το μέλλον. Έχουμε τους πόρους, έχουμε την τεχνογνωσία. Κατορθώσαμε επίσης τα τελευταία 5 χρόνια να διαχειριστούμε μια σειρά από διαδοχικές κρίσεις μεγάλης έντασης και μεγάλου βάθους που συγκλώνησαν την Ευρώπη, αλλά δεν την γκρέμισαν. Περάσαμε δηλαδή απέναντι το καράβι. Αυτά τα τελευταία 5 χρόνια η Ευρώπη έχει γίνει ο παγκόσμιος πρωταθλητής του διεθνούς εμπορίου, με πρωτοφανείς στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνίες ευρωπαϊκού εμπορίου με τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Μεξικό, σύντομα και το Μαγκρέμπ και την Αυστραλία. 70 χώρες από όλο τον κόσμο, το 40% του ΑΕΠ, έχουν συμφωνίες ελεύθερου διεθνούς εμπορίου με την Ευρώπη. Όχι μόνο εξάγουμε προϊόντα και υπηρεσίες, εξάγουμε και τα πρότυπά μας, τους κανόνες μας, τα στάνταρ μας περιβαλλοντικής προστασίας, διατροφικής ασφάλειας. Τα λέω λοιπόν όλα αυτά για να δείξουμε, για να μην πούμε και για τις επιδόσεις μας στην υπεράσπιση των κανόνων δικαίου, των αξιών της Ένωσης με όλα αυτά που έχουμε κάνει. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια τάση στην οποία δεν ανήκεις, δεν είσαι συστηματικός αυτή την τάση, αλλά είναι υπαρκτή. Μας αρέσει πάρα πολύ στην Ευρώπη το αυτομαστίγωμα.
ίσως σαν να το απολαμβάνουμε κιόλας, πάντα ψάχνουμε αυτό που δεν έχουμε, αλλά πολλά από αυτά που μας απασχολούν είναι ήδη εκεί. Τώρα για το μέλλον, είναι ακριβώς 2 χρόνια σήμερα που ο Juncker παρουσίασε την Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης. Την παρουσίασε ακριβώς λίγο για να ανακατέψει τα νερά και να ξαναζεστάνει τη συζήτηση για την Ένωση τη στιγμή που το Brexit κρύωνε τη συζήτηση για την Ένωση. Αυτή ήταν η λογική και γι' αυτό είχαμε βάλει σαν ορόσημο τη Σύνοδο Κορυφής του Σίμπιου σε αυτή την πόλη της Ρουμανίας που θα βρεθούμε. Η αρχική μας πρόταση ήταν να γίνει η Σύνοδος Κορυφής στις 29 Μαρτίου, τη μέρα που θα έβγαινε η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να έχουμε να εξισορροπήσουμε μια καλή είδηση, την κακή είδηση, αλλά ο πρόεδρος Τούσκ επέλεξε την 9η Μαΐου, ίσως εκ των υστέρων αποδείχθηκε σωστό, γιατί δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι 29 Μαρτίου η Βρετανία θα έχει φύγει. Λοιπόν, απλοποιώ και αυτή την κουβέντα τη μεγάλη για το μέλλον της Ευρώπης. Η ερώτηση τότε που κάναμε, που έκανε ο Juncker με τη Λευκή Βίβλο, ήταν όλοι μαζί ή μόνο όσοι θέλουν εκεί που θέλουν και μπορούν. Ήτανε το περίφημο σενάριο της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων ή των ομόκεντρων κύκλων, που ποτέ δεν έφυγε από τη δημόσια συζήτηση, ή μια άλλη εκδοχή, όλοι μαζί, όπως μπορούμε όλοι μαζί. Πιστεύω ότι η απάντηση έχει δοθεί σε αυτό το ερώτημα και η απάντηση είναι όλοι μαζί. Και αν υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις για το όλοι μαζί, η αποχώρηση ή τέλος πάντων η διαδικασία του Brexit, της αποχώρησης της Βρετανίας, έχει δημιουργήσει ένα πρωτοφανές κύμα συνοχής και ενότητας των 27, που εγώ προσωπικά δεν θυμάμαι ποτέ στο παρελθόν. Αυτή λοιπόν η πρίκα ενώνει το σενάριο του όλοι μαζί, το οποίο πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικό να δείτε, θα δείτε στο Σίμπιου. Τώρα, το όλοι μαζί βέβαια, και έτσι τελειώνω, έχει και ένα παραπέρα ερώτημα. Όλοι μαζί για να κάνουμε τι, είναι το σωστό ερώτημα. Και εδώ πιστεύω ότι προκύπτει σαφέστατα το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Πρώτον, είναι αυτό που είπε ο Παπαδημούλης, πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε μια οικονομία ευρωπαϊκή που γεννάει δουλειές, απασχόληση, να μην χαθεί ο ενάρετος κύκλος της οικονομίας. Χτεσινά στοιχεία προχτεσινά, έχουμε ιστορικό ρεκόρ απασχόληση στην Ευρώπη από τότε που κρατούνται στατιστικές απασχόλησης. Δεν έχει συμβεί ποτέ να έχουμε τόσους Ευρωπαίους στη δουλειά. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, να μάθουμε από τα μαθήματα της κρίσης, να σταματήσουμε να παράγουμε ελλείμματα, να φτιάξουμε ευκαιρίες, να ολοκληρώσουμε την ΟΝΕ και αυτό το πορέα ο Juncker, τώρα που λάμπει ο ήλιος, να φτιάξουμε τη σκεπή του σπιτιού. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε είναι να περάσουμε τη διαχείριση κρίσης του μεταναστευτικού σε μια συνεκτική, συνολική προοπτική. Το μεταναστευτικό, όπως ξέρετε, και δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, διαμορφώνει την πολιτική αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στον κόσμο. Πρέπει να βρούμε πιστικές ευρωπαϊκές λύσεις, ολιστικές. Ολιστικές. Η ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης της Ευρώπης πρέπει να ξεκινάει στην Αφρική, όπου τα χρήματα που δίνουμε αυτή τη στιγμή στην Αφρική φτιάχνουν κυρίως προεδρικά παλάτια, αυτοκινητόδρομους και αεροδρόμια, ενώ πρέπει να φτιάχνουν ευκαιρίες για τους νέους. Πρέπει να κρατήσουμε τους νέους της Αφρικής εκεί. Πρέπει να υπερασπιστούμε τα εξωτερικά μας σύνορα, πρικίζοντας την ευρωσυνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή με 10.000 μόνιμο προσωπικό που θα δρά εκεί που πρέπει, και πρέπει μέσα στην Ένωση να βρούμε ένα σύστημα επιμερισμού των ετούντων ασύλου, γιατί οι νόμοι μας είναι απαρχαιωμένοι για το άσυλο και δεν εξυπηρετούν πια τις νέες συνθήκες. Πρέπει επίσης, το είπε ο Δημήτρης, να συμφωνήσουμε γρήγορα για τις νέες χρηματοδοτικές προοπτικές, να αποφασίσουμε πού θα βάλουμε τα λεφτά μας τα επόμενα 7 χρόνια. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι χτίσαμε αρκετό τσιμέντο και αρκετή άσφαλτο με τα ευρωπαϊκά λεφτά. Τώρα είναι η ώρα να χτίσουμε ψηφιακές υποδομές, υποδομές πράσινης ενέργειας, περιβαλλοντικές υποδομές, να σκεφτούμε πώς η Ευρώπη και η Ελλάδα δεν θα χάσει το τρένο της τεχνικής νοημοσύνης και γενικά να μην υποτιμήσουμε τις νέες ανάγκες της νέας οικονομίας. Τελειώνω με 2 πράγματα που πρέπει ακόμα να κάνουμε μαζί. Πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει το χώρο στις διεθνείς σχέσεις που αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ακάλυπτο.
στην ασφάλεια, στο διεθνές εμπόριο, στη διεθνή συνεργασία, στην ειρήνη στον κόσμο, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρώπη είναι πια εμπολής μόνη της. Και επειδή είναι μόνη της, πρέπει η ανάγκη να την πιέσει να αναλάβει και τις ευθύνες που της αναλογούν. Όταν πάμε στα G7 και στα G20 με τον Juncker, έρχονται οι Αυστραλιανοί, οι Βραζιλιάνοι, οι Αργεντινοί, οι Καναδοί και μας λένε μόνο η Ευρώπη έχει μείνει σε αυτόν τον κόσμο. Ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς. Μας σπρώχνουν δηλαδή να αναλάβουμε αυτό το ρόλο στη διεθνή σκηνή. Και το τελευταίο πρέπει να κάνουμε μαζί, και η πορεία προς ευρωεκλογές είναι ίσως η στιγμή να το κάνουμε, είναι να πάψουμε να είμαστε, πώς να το πω, παθητικοί και τεχνικοί όταν μιλάμε για την Ευρώπη, αλλά να λαμβάνω πλήρως την ευθύνη που μου αναλογεί, μας αναλογεί, στο γεγονός ότι καταφέραμε αυτά τα χρόνια να παρουσιάζουμε την Ευρώπη σαν μια τεχνικότητα, σαν μια επιστήμη. Ακούω συχνά να λένε ο Σχοινάς ξέρει τα ευρωπαϊκά και είναι σαν να λένε ότι ξέρει η πυρηνική φυσική, η μοριακή βιολογία. Η Ευρώπη είναι εμείς. Είμαστε όλοι εμείς, είμαστε Ευρώπη και πρέπει να την δώσουμε, να την εξηγήσουμε έτσι, να την καταλάβει ο κόσμος έτσι, και αυτό έχει μια σχέση και με τη μάχη απέναντι στο μέτωπο των ευρωφοβικών που προβάλλει στον ορίζοντα. Θα ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος να μην βρούμε απαντήσεις και τρόπους να εξηγήσουμε την Ευρώπη στους πολλούς Ευρωπαίους που έχουν γνήσιες ανησυχίες για την Ένωση, ανάμεσα στους οποίους και οι γονείς μου, οι οποίοι λένε τι κάνετε γι' αυτό, τι κάνετε για εκείνο. Σε αυτούς τους ανθρώπους χρωστάμε απαντήσεις, εξηγήσεις και λύσεις. Δεν θα πρέπει να τους πακετάρουμε με το μέτωπο των ευρωφοβικών ή των λαϊκιστών. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί, στα αριστερά και στα δεξιά, οι οποίοι θέλουν απλώς να καταστρέψουν την Ευρώπη. Σε αυτούς εγώ προσωπικά δεν θα ξόδευα πολλά επιχειρήματα, ούτε πολύ μεγάλη προσπάθεια, δηλαδή δεν ενδιαφέρονται για επιχειρήματα. Αυτούς πρέπει να τους νικήσουμε, πρέπει να τους νικήσετε εσείς οι εκπρόσωποι των πολιτικών δυνάμεων στις κάλπες. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητούμενα μπροστά μας και ελπίζω του χρόνου που θα ξαναβρεθούμε στους Δελφούς να είμαστε, τουλάχιστον εγώ ελπίζω να είμαι στην γνώριμη αισιόδοξη αφήγηση της πορείας των ευρωπαϊκών πραγμάτων. Ευχαριστούμε πολύ τον Μαργαρίτη Σχοινά. Όλοι μαζί λοιπόν. Ποιοι είναι, είμαστε όλοι όμως μαζί. Να το πω έτσι και για φίλους που δεν παρακολουθούν έτσι πολύ στενά τα ευρωπαϊκά. Από τότε που ο πρόεδρος Γιούνκερ έκανε αυτή την ανακοίνωση της Λευκής Βίβλου, είχαμε επίσης μια έτσι συμβολική και πολύ σημαντική ομιλία στη Σορβόνη το 2017 του πρόεδρου Μακρόν, ο οποίος παρουσίασε ένα δικό του πλαίσιο για το πώς μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη. Έχουμε τη συγκρότηση κύκλων, συμμαχιών, όπως είναι η νέα συμμαχία των Χανσεατικών, νέα Χανσεατική Λίγκα του Βορρά, στην οποία συμμετέχουν και οι φίλοι μου οι Ολλανδοί. Βλέπω εδώ τον φίλο, τον πρέσβη, τον Κάσπαρ Φέλτκαμπ. Καλώς ήρθατε. Όπου έχουν πολύ σοβαρά και αυτοί επιχειρήματα για το ότι πρέπει να γίνουν καλύτερα πράγματα με λιγότερο βάρος για τους Ευρωπαίους πολίτες και να ανοίξουμε φτερά και να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί. Υπάρχει άλλη, ας πούμε, ομάδα του Βίζεγκραντ, οι οποίοι ενδιαφέρονται κυρίως για μια περίκλειστη διαχείριση των θεμάτων, και έχουμε και παράλληλα τον Ευρωπαϊκό Νότο, όπου έχει αλλάξει πάρα πολύ από την ημερομηνία από τότε που ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσαν τα σχέδια, διότι έχουμε στην Ιταλία μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί πολλά, θα έλεγα, προβλήματα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην προσπάθεια συγκρότησης μιας ενιαίας τάσης και στο προσφυγικό και στο μεταναστευτικό, και όλα αυτά έρχονται να δέσουν με αυτή την κρίση που διαιωνίζεται εδώ και 2 χρόνια με τη Βρετανία, που δεν ξέρουμε ακόμη αν στις 9 Μαΐου που οι ηγέτες θα βρεθούν στην Ρουμανία θα έχουμε ακόμη εικόνα εάν θα φύγει τελικά η Βρετανία. Σε όλα αυτά θα ήθελα τη γνώμη του φοβερού, έτσι θα έλεγα, γνώστη των θεμάτων που κρατάει και ένα κομμάτι της ματιάς έξω από την υπηρωτική Ευρώπη, του Kevin Featherstone. Kevin, ο λόγος σε σένα. Well, thank you. I was indeed going to
Note the generosity of the Delphi Economic Forum by inviting a British academic to come and talk about the future of Europe at this precise point in time. So no one could doubt the generosity that the Greeks are famous for in this respect. I guess I would say by way of justification, as it were, that most of my academic work has actually been focused on the politics and history of the European Union itself. I take the point about the diversity and the different groups and the different leaders that we have. And I guess, yes, in a sense, we have too many Europes. That is, as you've outlined different chairs, outlined different leaders and different groupings, let me say that it was ever thus. I don't think that in itself is a particular change. Somehow we accept a kind of narrative of European integration that we all join for singular reasons. We did not. We joined for a diversity of motivations. And we have a diversity today. So what is new in that respect? I would say that, of course, in the short term, we think in terms of the political configurations not being conducive to progress. I think it's CBU, very few would expect real tangible progress at this stage. The conditions aren't really in place for tangible progress. But in any event, I'd have thought that the question of the configuration of leaders is something that may affect short-term, possibly medium-term changes. We have to look rather more deeply at the structural conditions in the European Union. And here I'd like to highlight the fact that the path taken by the European Union, yes, evolves. We talk about cycles, we talk about waves of European integration, which to some extent, obviously, are impacted by leaders in place. But I think there are structural conditions which we need to consider. Let me highlight two, which I think, to my mind, represent two major challenges to the prospects for deepening European integration. And let me say that I agree with practically everything that has been said so far. And indeed, I would also argue that the solution to the challenges faced by the European Union are more effectively met by I think it was the fifth scenario that President Juncker outlined, that is more Europe rather than less. So if we are effectively to meet the challenges, it rather means more Europe. How do we get there and what are the challenges? Can I identify two issues which I think receive too little attention, but seem to me to be fundamental to questions of governance in the European Union. The first is that we have a diversity of political systems, and we have a diversity in terms of the nature of the institutions we have in our domestic systems and the quality of those institutions. We have an EU soon to be of 27, but amongst those 27, we have member states with institutions domestically that find it difficult to deliver, to deliver the kind of policies that the European Union is indeed promoting. And here I'm coming to the point about a kind of a problem of liberalism in today's European Union. That is that we have problematic institutions in states with particular configurations of state-society relations in which we can highlight, yes, let's be frank, questions of corruption,
questions of inefficiency, public institutions. We read Transparency International. We read a few years ago that report produced by the European Commission on corruption in domestic governments. If I remember correctly, something like over 40% of the public contracts awarded in the European Union, according to the European Court of Auditors, have been allocated on a questionable legal basis. Something like 45% of contracts awarded across the entire European Union are awarded in the process in which there is only one single bidder. What I'm coming to is a structural problem, I think, in terms of a set of member states with problematic domestic institutions and a process which fosters, stimulates, sustains what we would call crony capitalism, in which local oligarchs get rich on the basis of the misallocation of funds. I'm an academic, I can speak more freely, perhaps. Let's just think of Andrei Babiš, Viktor Orbán, problems in Romania as we speak in terms of corruption and the fight against corruption, etc. What I'm alluding to is that we have to get to a situation in which the vulnerability of European Union implementation and European policies can be more effectively addressed by better quality, more efficient, more effective domestic institutions. How do we do that? Can I suggest a couple of points? Within the Commission itself, there is now the Structural Reform Support Service, strengthening that, I think, in terms of providing technical aid to public administrations domestically is a very good thing. But it's not simply a question of capacity. There's also a deeply cultural element involved here as well. And one aspect of addressing that, I think, would be to take up some of the ideas of leaders like Wolfgang Schäuble in his non-paper, also in 2017, and that is to try to link, to tie closely the provision of EU funding with the record of domestic governance in terms of compliance, in terms of abiding by EU policies, and indeed their progress in terms of implementing the reforms agreed on at the European level. Let me highlight very quickly, and I'm conscious of the time, so let me just highlight one second major challenge, I think, that faces the European Union in the future, and that is the obvious one of the democratic deficit. We have a process, particularly in the Eurozone, where we've intensified governance, but not adequately addressed the question of accountability. Many in this room will recall in January 2015, after you had a significant local election, Vice President of the European Commission saying at that time, quote, "We do not change policies because of elections." We can see arguments on different sides, but it clearly signals there's a difficulty in terms of accountability, accommodation of different interests. And I would, in this respect, like to expand on what Dimitris has said previously as well. I think part of the problem of disengagement or scepticism has been a narrowing of EU policy philosophies, ideologies. In the Eurozone, we've equated Europe with austerity. It becomes a synonym across different member states. Europe was never intended to be so narrow in its ideological reach. We need to be more accommodative in that fashion. So I think there are major long-term challenges facing the European Union. I would reiterate that I strongly support more Europe rather than less. But I think hoping that a new configuration of leaders, a different dinner party at the European Council will somehow solve it, is, I think, a relatively short-term and limited interpretation. We have to look at the challenges faced in terms of governance, which are there, which link
EU action to domestic circumstances and to think through some of the highly sensitive aspects of talking about corruption, talking about kickbacks, talking about crony capitalism, etc. But also, yes, addressing questions of what the European Union actually stands for in terms of its policy reach, in terms of its ideology and philosophy, to be rather more inclusive. At no stage previously in European history have we so narrowed the meaning of Europe to one of, in this case, austerity, for example. We had a far more pluralistic sense, and I think the future needs to recognize heterogeneity in a number of respects. Thank you. Αυτό θα διορθωθεί στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, κύριο Featherstone. Περισσότερη Ευρώπη, λοιπόν. Αυτό που σκέφτομαι όμως είναι, είμαστε πραγματικά έτοιμοι ως πολίτες, ως λαοί, να αντιμετωπίσουμε περισσότερη Ευρώπη. Η κρίση η ελληνική των τελευταίων ετών έδειξε ότι υπάρχει μια μεγάλη απόσταση από αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως Ευρώπη, ως πολίτες. Βάζω το μέσο όρο φυσικά, όχι περισσότερους που είμαστε εδώ, που είμαστε περισσότερο πονηρεμένοι για τα πράγματα, αλλά τους απλούς ανθρώπους. Θυμάμαι μια συζήτηση που υπήρχε έντονη το 2015 και θυμάμαι το φίλο μου, το Βαγγέλη, το Βενιζέλο, που απάντησε κάποια στιγμή σε κάποια επιχειρήματα τότε της κυβέρνησης ότι υπάρχουν και αλλού δημοκρατίες, ξέρετε. Όταν ζητάς χρήματα από άλλους λαούς και έχεις την ανάγκη αλληλεγγύης, είσαι έτοιμος να δεχθείς την άποψη και άλλων λαών μέσα σε ένα κοινό νόμισμα, σε μια κοινότητα εθνών. Είμαστε έτοιμοι να εκχωρήσουμε εθνική κυριαρχία, Δημήτρη Παπαδημούλη, για να έχουμε περισσότερη Ευρώπη? Η απάντησή μου είναι ναι, υπό την προϋπόθεση ότι πράγματα που προτάθηκαν από τον Κέβιν Φέρδερσον, από τον Μαργαρίτη Σχοινάη, από μένα, και τα οποία συγκλίνουν σε μια κατεύθυνση, θα πραγματοποιούνται και θα παράγουν ορατά αποτελέσματα στη ζωή των πολιτών. Γιατί οι πολίτες θέλουν αποτέλεσμα στη ζωή τους που να πείθει ότι έτσι είναι καλύτερα. Και τώρα νομίζω ότι έχουμε μια ευκαιρία. Η ευκαιρία είναι το Brexit, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Όταν η δεύτερη σε μέγεθος οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πέμπτη στον κόσμο, αντιμετωπίζει όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη συμπίεση εξαιτίας μιας κακής, κατά τη γνώμη μου, σεβαστής βεβαίως, επιλογής, και βλέπουμε όλες αυτές τις δυσκολίες στο να διαχειριστούν την υλοποίηση της αποφασής τους και τις επιχειρήσεις να φεύγουν και τα πανεπιστήμια τους να υποφέρουν και την ανάπτυξή τους να ασθμένει και το νομισμά τους να υποτιμάται και. Δυναμώνει εξ αντανακλάσεως, και αυτό το βλέπει κανείς και στο ευρωβαρόμετρο, η φιλοευρωπαϊκή στάση σε όλες τις άλλες χώρες. Η ενότητα των 27 που περιέγραψε ο Μαργαρίτης στηρίζεται και σε αυτό. Το θέμα είναι, μπορούμε αυτήν να τη μετατρέψουμε σε κίνηση προς τα μπρος? Και για να πάρω ένα παράδειγμα σε αυτό που είπα, ναι, υπό προϋποθέσεις. Μία μεγαλύτερη και ταχύτερη φορολογική εναρμόνιση είναι υποχρεωτική αν θέλουμε να έχουμε δικαιότερη φορολογία. Αν θέλουμε να φορολογούνται και οι μεγάλοι, οι γίγαντες του διαδικτύου, οι μεγάλες πολυεθνικές, πρέπει να πάμε στην υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών. Αν θέλουμε περισσότερη ασφάλεια για τον πολίτη, η λύση δεν είναι αυτό που προτείνει ο Σαλβίνη και η Λεπέν, τα κράτη να γυρίσουν στο παρελθόν ορθώντας τύχη, αλλά μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες και για την ανταλλαγή πληροφοριών και συντονισμό. Εάν οι βέλγικες αρχές συνεργαζόντουσαν με τις γαλλικές αρχές και μοιραζόντουσαν τις πληροφορίες, αυτούς που σκότωσαν δεκάδες ανθρώπους στο Παρίσι, θα τους είχαν πιάσει τρεις φορές που τους σταμάτησαν τα μπλόκα καθοδών για την επιστροφή στο Βέλγιο. Εάν ενισχύαμε την προσπάθεια να φτιαχτεί ένα ευρωπαϊκό FBI, θα μπορούσαμε να περιορίσουμε και τις δολοφονίες δημοσιογράφων μέσα στην Ευρώπη που ανακαλύπτουν υποθέσεις διαφθοράς, αλλά και
να αξιοποιούνται περισσότερο τα χαμένα κονδύλια. Όταν λέω χαμένα κονδύλια, εννοώ χρήματα που ξοδεύονται χωρίς να αξιοποιούνται. Εγώ δεν είμαι καθηγητής όπως ο Kevin Featherston, αλλά σας λέω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλες πλειοψηφίες και διακομματικές πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί, σε αυτό το ευρωπαϊκό τρίγωνο, νομίζω ότι το πρόβλημα περισσότερο βρίσκεται όχι στο Κοινοβούλιο ή στην Κομισιόν, αλλά στο Συμβούλιο. Όπου στο Συμβούλιο έχουμε μία αλακάρτ προσέγγιση της Ευρώπης. Να τρέξει γρήγορα ένα πράγμα εκεί που με συμφέρει και να μην κάνουν βήμα ή να πάει και προς τα πίσω εκεί που έχω ένα κακώς νοούμενο εθνικό συμφέρον. Παίρνω για παράδειγμα τον προϋπολογισμό, επειδή είναι εδώ και ο πρέσβης της Ολλανδίας. Δεν είναι δυνατόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά. Και τα τελευταία χρόνια έχουν προσθεθεί στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέματα που δεν υπήρχαν. Που είναι η φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η αντιμετώπιση του προσφυγικού, η πρόκληση να επενδύσουμε περισσότερα από κοινού ως Ευρώπη στην έρευνα, στην καινοτομία. Η συμφωνία για τα θέματα της μεγαλύτερης συνεργασίας στον τομέα της βιομηχανίας που παράγει εξοπλισμό. Πώς θα τα κάνουμε αυτά με λιγότερα χρήματα? Φτιάχτηκε μια επιτροπή, η Επιτροπή Μόντι, η οποία είπε για να υπερβούμε αυτή την αντίθεση των καθαρών εισφορέων με τους καθαρούς λήπτες, net contributors και net receivers, ας αυξήσουμε τους ίδιους πόρους, εισπράττοντας έσοδα από το τζίρο που παράγει η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και κάνοντας και άλλα καλά, όπως φορολογώντας τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακος, κάνουμε καλό και στο περιβάλλον. Δεν βάζουμε μόνο λεφτά στα κοινά ταμεία. Ή μια παλιά ιδέα ενός νεοφιλελεύθερου, που είναι η φορολόγηση με ένα πολύ χαμηλό συντελεστή των βραχυπρόθεσμων χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Και βλέπετε ότι σε αυτά, στο Συμβούλιο, κάποιες χώρες λένε όχι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί η Ευρώπη να προχωρήσει στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει μέχρι τώρα. Όχι μόνο των νέων στόχων που πρέπει να θέσει μπροστά της, με έναν προϋπολογισμό της τάξης του 1%. Δεν είναι δυνατόν. Και επίσης πρέπει να σκεφτούμε και λίγο πιο μεσομακροπρόθεσμα. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα η Ευρώπη είχε το 25% του πληθυσμού. Τώρα έχει ή θα έχει πάρα πολύ σύντομα το 7%. Και μπορεί να ισχύουν αυτά που λέει ο Μαργαρίτης, ότι στο G20 έρχονται όλοι και λένε θέλουμε Ευρώπη, τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες ξανακλίνονται στον εαυτό τους και με μια διοίκηση Τραμπ η οποία δεν παράγει τουλάχιστον ασφάλεια και σαφή κατεύθυνση για το τι θέλει να κάνει. Αλλά την ίδια ώρα η Ευρώπη αυτοπεριορίζεται και στο διεθνή της ρόλο. Όχι μόνο διπλωματικά, αλλά και από πλευράς φιλοδοξιών για την οικονομία της. Κλείνω με το εξής. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα στα οποία η κοινή λογική, και σας μιλάω τώρα περισσότερο ως μηχανικός, λέει ότι αυτό το όλοι μαζί είναι υποχρεωτικό. Αν θέλουμε να μην χάσουμε το εναπομείναν τεχνολογικό πλεονέκτημα, διότι δεν είναι το τεχνολογικό πλεονέκτημα της Ευρώπης όπως ήταν πριν 10 χρόνια, πρέπει να επενδύσουμε από κοινού περισσότερα στην καινοτομία και την έρευνα. Αυτό σημαίνει λεφτά στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Άρα, θα σας έλεγα ότι χρειάζεται να ξαναδούμε και τα θέματα στα οποία για να παίρνετε μια απόφαση δεν θα απαιτεί ομοφωνία, αλλά μια αυξημένη πλειοψηφία. Μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη είναι μια εθελοντική ένωση, οικονομική και πολιτική. Κανείς δεν μπήκε εκεί με το ζόρι. Και αν κοιτάξουμε και στη γειτονιά μας, παρόλα τα κουσούρια της και παρόλα τα αρνητικά της, και εγώ είμαι από τους επικριτές της υπαρκτής Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει και να αλλάξει δραστικά, και παρόλες οπισθοχωρήσεις, δεν θα βρούμε άλλο μέρος του πλανήτη με πιο προηγμένους θεσμούς, κράτους δικαίου, κοινωνικού κράτους κτλ. Κτλ. Άρα είναι μονόδρομος, κατά τη γνώμη μου, να επενδύσουμε σε αυτή την πορεία, και αυτός είναι και ο ασφαλέστερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την ανερχόμενη αντιευρωπαϊκή, λαϊκίστικη ακροδεξιά. Μόνο έτσι μπορούμε να ξεχωρίσουμε τους γονείς του Μαργαρίτη, που θέλουν καλύτερα αποτελέσματα, από αυτούς που θέλουν να διαλύσουν την Ευρώπη.
Θα συμφωνήσει κανείς ότι όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 60 χρόνια είναι πολύ σημαντικά. Βλέπουμε όμως ότι η νέα γενιά δείχνει να έχει μια απάθεια σε σχέση με τα ευρωπαϊκά θέματα. Έβλεπα πρόσφατα, πριν μια εβδομάδα, μια δημοσκόπηση στη Γαλλία για το τις προθέσεις συμμετοχής στις ευρωεκλογές των Γάλλων πολιτών. Οι άνω των 55-60 ετών δήλωναν με πάνω από 60-65% ότι θέλουν να προσέλθουν και να ψηφίσουν. Οι νέοι όμως κατά 80% αδιαφορούν και σκέφτονται να μην πάνε να ψηφίσουν. Μαργαρίτη Σκηνά, πώς μπορούμε να κερδίσουμε ξανά την νεολαία για το ευρωπαϊκό όραμα? Τι έχουμε κάνει λάθος? Τι πρέπει να γίνει? Καταρχήν, επιτρέψτε μου, μιας και μιλάμε για την Ευρώπη στον κόσμο, απόδειξη του ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει ο ρόλος της Ευρώπης στον κόσμο είναι ότι εδώ μαζί μας δεν είναι μόνο ο Ολλανδός πρέσβης, αλλά είναι και ο πρέσβης της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κύριος Σισόφ, πράγμα που σημαίνει ότι μας ακούει, ενδιαφέρεται, θέλει να δει τι θα κάνει η Ευρώπη στον κόσμο, αλλιώς δεν θα ήταν εδώ. Τώρα, για το μια πολύ επί του πιεστηρίου παρατήρηση όσα είπε ο Δημήτρης, να ξεχωρίσουμε τους γονείς μου, λες, από τους ευρωφοβικούς της ακροδεξιάς. Να συμπληρώσω και της ακροαριστεράς. Διότι υπάρχουν δυνάμεις Μελανσόν και άλλοι, οι οποίοι δεν θα ικανοποιηθούν αν δεν δουν τον Περλεμό να καίγεται. Έτσι. Άρα, η ευρωφοβική δυστυχώς δεν είναι προνόμιο του ενός άκρου του πολιτικού συστήματος. Τώρα, για το πώς θα πάνε τα πράγματα σε ευρωεκλογές. Είναι γνωστό ότι εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος και πιστεύω ότι τώρα τελευταία παρατηρείται με αλφαγιώτα μια ενδιαφέρουσα μεταστροφή στις διαθέσεις της κοινής γνώμης που ακόμα δεν έχουν πιάσει οι δημοσκοπήσεις, που οφείλεται εμπολής στο Brexit. Δηλαδή το Brexit, η αρνητική δυναμική που έχει σηματοδοτήσει στη Βρετανία, που ουσιαστικά οδηγεί σε μια επανασύσταση του βρετανικού πολιτικού συστήματος, που θέτει θεμελιώδη ερωτήματα όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και σε πολλούς Ευρωπαίους. Τα απλοποιώ αυτά τα ερωτήματα με την εξής φράση, ότι μπορεί μέσα στο ευρωπαϊκό σπίτι πολλές φορές να κάνει κρύο, αλλά άμα βγεις έξω από το σπίτι πεθαίνεις από το κρύο. Άρα αυτή η λογική της μεταστροφής, την οποία βλέπουμε και στη Γαλλία, όπου το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων μετά την έξαρση βίας και αντισημιτισμού και αντιευρωπαϊσμού αρχίζει ουσιαστικά να οδηγεί στην ενίσχυση των δημοσκοπικών προοπτικών του Εμμανουέλ Μακρόν. Το βλέπουμε στη Γερμανία, όπου το ευρωσκεπτιστικό ακροδεξιό AfD έχει δυσκολίες ακόμα να έχει τους βουλευτές τους στην Bundestag. Δεν κάνουν τίποτα από όλα για αυτά για τα οποία εξελέγησαν. Κλονίζεται λοιπόν ένα αφήγημα ότι οι ευρωφοβικοί έχουν όλες τις απαντήσεις τις εύκολες. Και θα μου επιτρέψεις, Γιάννη, να δω, έχω κι εγώ δει αυτή την γαλλική δημοσκόπηση για τους νέους, αλλά είναι μια δημοσκόπηση η οποία δεν έχει πιάσει ακόμα το νέο, αυτή τη μεταστροφή για την οποία μιλάω. Τώρα, τελειώνω με το πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε την Ευρώπη λίγο πιο αντιληπτή. Αυτός ο Μπόνο των YouTube είπε τη φράση που θα ήθελα να είχα πει εγώ. Είπε αυτή τη φράση ότι η Ευρώπη είναι μια σκέψη που πρέπει να γίνει ένα συναίσθημα. Δηλαδή, όσο την Ευρώπη τη βλέπουμε ως κάτι που πρέπει να εξηγηθεί, αλλά όχι κάτι που το νιώθει ο καθένας μέσα του, θα έχουμε μια δυσκολία. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε αφηγηματικά, συμβολικά, συγκινησιακά, αν θέλετε, όλα αυτά τα σύμβολα που φέρνουν την Ευρώπη κοντά μας. Κορυφαίο γεγονός αυτού που θέλω να πω, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ήταν μια Ιταλίδα αθλήτρια της ξηφασκίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, η οποία μόλις κέρδισε το αργυρό μετάλλιο, άρχισε από τη χαρά της να χοροπηδάει και με μια κίνηση έκπληξη έβγαλε μια ευρωπαϊκή σημαία και τυλίχθηκε με αυτή. Αυτό το μήνυμα δείχνει ότι η Ευρώπη δεν είναι μια τεχνικότητα, αλλά είναι ένα συναίσθημα. Ανάλογα πράγματα χρειάζεται να κάνουμε, και λυπάμαι που θα το πω, αλλά θα το πω,
και στις εθνικές κυβερνήσεις, οι οποίες συστηματικά, ακόμα και οι φιλοευρωπαϊκές, κάνουν το μεγάλο λάθος να εθνικοποιούν τις επιτυχίες της Ευρώπης και να κοινοτικοποιούν τις αποτυχίες μας. Είναι ένα μεγάλο λάθος το οποίο πληρώσαμε πανάκριβα στο Brexit, όπου για δεκαετίες βρετανικές κυβερνήσεις κακολογούσαν την Ευρώπη και στις τελευταίες 5 εβδομάδες πριν το δημοψήφισμα ζητούσαν από τους Βρετανούς να ψηφίσουν υπέρ της παραμονής της. Η απάντηση λοιπόν δεν είναι τόσο απλή και μονοσήμαντη, δεν είναι ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε πολλά και ας ελπίσουμε ότι η προεκλογική περίοδος αυτών των ευρωεκλογών είναι μια καλή προσπάθεια για να ξανααναθερμανθεί αυτή η συζήτηση. Το Brexit πραγματικά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συγκυρία και μπορεί να λειτουργήσει ως αντιπαράδειγμα για τους ευρωπαϊκούς λαούς για να δούνε τι μπορεί να χάσουν με μια λάθος απόφαση. Κέβιν Φέδεστον, πιστεύεις ότι αυτή η περιπέτεια της χώρας σου μπορεί να ενοποιήσει περισσότερο τους Ευρωπαίους, να τους φέρει μπροστά στην συνειδητοποίηση το τι έχει χτιστεί και το τι κινδυνεύει να γκρεμιστεί? Let's hope. Ελπίσουμε. However, I don't think the fact of Britain leaving is necessarily an adequate stimulus to overcome the internal problems. Let me address this in a different way. I very much agree with some of the comments that have been made. Yes, we need a new narrative to renew the narrative on Europe. But I think also we need to show the relevance of Europe in different ways. I remember after the French referendum some years ago, Valéry Giscard d'Estaing came to the LSE and made a speech. It was very powerful, I thought it was a very powerful speech, in which she basically was making the point that people need to feel the relevance of Europe in their everyday lives in terms of their well-being, their jobs, etc. In other words, if we think back in previous periods, let's not look at that in some kind of idealistic fashion. German public opinion in the 1950s shifted to support European integration. The Social Democrats shifted to support European integration in the 1950s by the increasing recognition that integration was providing jobs, economic growth, and contributing to the economic miracle. There was an immediacy, a link, a causal link with being in Europe and the provision of benefits in everyday life. So I think they just got a style comment to say that where is Europe on some of the big questions still lingers there. People need to see that Europe is acting and delivering on questions of the provision of jobs, on the protection of the environment, secure energy supply, etc., etc. And I know, and Margaritis would be the first to say, that the European Union is making substantial contributions in each of those respects, but we need to link it to people's lives. And yes, I would say we need to have a more accommodating economic program so that we do prioritize growth and renewal far more than simply price stability, austerity, and fiscal discipline. We need to think in terms of providing funding to stimulate economic growth rather than simply saying it's rules, rules, and rules. So I think, yes, we need the narrative and the symbolism, but we need to get the sequence right. I don't think it would be only in the UK where a narrative which would emphasize flag symbols, anthems, etc., would necessarily do the trick with a disenfranchised, disengaged young people in particular. Can I just add one final sentence? And this, I think, is just a factual point.
that throughout the history of European integration, the strongest support for its unity has come disproportionately from the young, from the better educated, the professional, and those who have mobility in their lives. We saw, you mentioned Brexit. It's a topic I'm trying to avoid talking about. But we saw in the case of Brexit, a kind of landmark change in society, where today the biggest predictor of attitudes on Brexit is age and education. And this is in a system where I've grown up in the post-war period, in which traditionally the divisions of parties that you vote for is essentially on income and very little, actually very little else. It has been on income. Today it's a matter of age and of education. I think that links to the wider picture of trying to show the relevance of European unity to people in their everyday lives, to overcome this point that Europe is somehow for other people, and to try to bring the relevance of Europe, yes, to the problems of social exclusion, increasing inequality, etc., so that Europe isn't seen to be just a very nice thing for higher income, better educated, mobile professionals, but it is rather more socially inclusive and economically accommodating as well. So I suppose I should say, I hope that Brexit brings you together. But my next sentence would be to say that I hope we come and join you. Σας ευχαριστούμε όλους που συμμετείχατε στη συζήτηση. Thank you very much for participating part in this discussion. Μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει ένα drink στην αίθουσα Γαΐτης.